Χαράματα της 30ης Μαΐου 1956. Οι Βρετανοί απικιοκράτες καρφώνουν τους πρώτους πασάλους στην καρδιά της Λευκωσίας, διαχωρίζοντας την ελληνική από την τουρκική συνοικία της πόλης. Πριν καλά-καλά ξημερώσει, τα σειρματοπλέγματα καρφώνονται βαθιά στις σάρκες της πόλης, σταματώντας βία την πορεία των δρόμων. Η οδός Λίδρας υπήρξε ένας από τους πιο εμπορικούς δρόμους της Λευκωσίας και ήταν πάντα σημείο συναθρήσεων για μαζικές κινητοποιήσεις και εκδηλώσεις. Ήταν ένας δρόμος με βιοτεχνίες, εμπορικά καταστήματα και εργαστήρια, μερικά από τα οποία βρίσκονται σήμερα ερυπωμένα στην νεκρή ζώνη. Κατά την εποχή της Τουρκοκρατίας, ο Μακρύδρομος, όπως ήταν γνωστός, ήταν ένας στενός εσωτερικός δρόμος με πληθώχτιστα κτίρια, όπως οι περισσότεροι δρόμοι της Λευκωσίας, οι οποίοι για λόγους ασφαλείας δεν είχαν διέξοδο προς το τείχος. Στα πρώτα χρόνια της Αγγλοκρατίας, οι Άγγλοι γκρέμισαν ένα κομμάτι του τείχους, δημιουργώντας ένα άνοιγμα που πήρε την ονομασία Άνοιγμα Χατζησάβα και αργότερα Πλατεία Μεταξά. Το νέο άνοιγμα ένωνε την εντός των τειχών πόλη με την υπόλοιπη Λευκωσία, με αποτέλεσμα η οδός Λίδρας να αποκτήσει μεγάλη κίνηση και εμπορικότητα. Αρκετά από τα παλιά κτίρια καταδαφίζονται και δίνουν τη θέση τους σε επιβλητικά νεοκλασικά και μοντέρνα κτίρια, μερικά από τα οποία διασώζονται μέχρι σήμερα και κοσμούν το κέντρο της Λευκωσίας. Η οδός Λίδρας πήρε το όνομά της το 1922 από την ομώνυμη αρχαία πόλη και συνδέθηκε όσο κανένας άλλος δρόμος με την ιστορία της Κύπρου. Ήταν ο δρόμος που περπατούσαν καθημερινά χιλιάδες πολίτες της Λευκωσίας, αφού οδηγούσε στην κεντρική αγορά της πόλης, στην οποία οι κάτοικοι της ανεξαρτήτως θρησκείας και εθνικότητας συναλλάσσονταν και συνεργάζονταν αρμονικά. Δίπλα από την αγορά βρίσκεται η Αγία Σοφία, το στολίδι της Μεσαιωνικής Λευκωσίας. Ο καθεδρικός ναός των Λουζινιανών, ο οποίος αντικατέστησε παλαιότερο βυζαντινό ναό με το ίδιο όνομα, άρχισε να χτίζεται από τα πρώτα χρόνια της Φραγκοκρατίας και αποτελεί τέλειο δείγμα γοτθικής αρχιτεκτονικής. Λόγω του μεγέθους του ναού αλλά και οικονομικών δυσκολιών, η αποπεράτωση του πραγματοποιήθηκε γύρω στο 1319 από τον αρχιεπίσκοπο Τζοβάνι Τελ Κόντε. Όταν το 1570 η πόλη της Λευκωσίας έπεσε στα χέρια των Τούρκων, ο ναός μετατράπηκε σε τζαμί, όπως και αρκετές άλλες εκκλησίες. Κάποιες άλλες χρησιμοποιήθηκαν για άλλες χρήσεις, όπως ο ναός της Παναγίας της Οδηγήτριας, γνωστός ως Μπέτεσταν, ο οποίος λειτουργούσε για πάρα πολλά χρόνια σαν αγορά, ενώ αργότερα μετατράπηκε σε σιταποθήκη. Ο ναός του Αγίου Γεωργίου λειτουργούσε μέχρι πρόσφατα σαν λουτρό, το γνωστό Μπουγιούχαμα. Ο Λεόντιος Μαχαιράς αναφέρεται συχνά σε αυτή την εκκλησία, ονομάζοντας την Άγιο Γεώργιο των Ορνηθίων, και τοποθετεί σε αυτή την περιοχή την Αγορά των Νημάτων. Μια αγορά που ήταν ο πρόδρομος του μετέπειτα γυναικοπάζαρου. Το γυναικοπάζαρο ήταν ένας χώρος στον οποίο μαζεύονταν κυρίως γυναίκες, οι οποίες συμπλήρωναν τα εισοδήματά τους πουλώντας υφάσματα, κεντήματα και άλλα είδη λαϊκής τέχνης που κατασκεύαζαν μόνες τους. Γινόταν αρχικά στην ίδια περιοχή που βρισκόταν η Μεσαιωνική Αγορά των Νημάτων και που ακόμα και σήμερα φέρει το ίδιο όνομα. Αργότερα μεταφέρθηκε στην οδό Λίδρας, σε χώρο που ανήγειρε η Εκκλησία της Φανερωμένης για αυτό το σκοπό. Κάθε Παρασκευή οι γυναίκες της Λευκωσίας αλλά και των γύρω χωριών μαζεύονταν για να πωλήσουν τα προϊόντα που με κόπο αλλά και μεράκι ήφαιναν στον αργαλιό ή έπλεκαν με το σμιλί. Μουσική.
Στο κέντρο της Λευκωσίας βρίσκονταν τα ανάκτορα των Λουζινιανών, τα οποία αργότερα χρησιμοποίησαν και οι Τούρκοι σαν διοικητικό κέντρο. Το γνωστό Σεράι, έξω από το οποίο αποκεφάλισαν οι Τούρκοι το 1821 τους τρεις επισκόπους και κρέμασαν τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό. Στα χρόνια της Αγγλοκρατίας, το παλιό ανάκτορο ήταν ήδη ετοιμόροπο και οι Άγγλοι γκρέμισαν το μεγαλύτερο μέρος του, ενώ το υπόλοιπο, με διάφορες προσθήκες, στέγασε τα δικαστήρια και άλλες διοικητικές υπηρεσίες. Η μαρμάρινη κολόνα που βρίσκεται σήμερα στην πλατεία Σεραίου μεταφέρθηκε πιθανότατα από τη Σαλαμίνα επί Ενετοκρατίας και αποτελούσε το σημείο από το οποίο μετρούσαν τις αποστάσεις οι Άγγλοι αποικιοκράτες. Πολύ κοντά στην οδό Λίδρας βρίσκονταν εγκατεστημένα διάφορα χάνια, όπως ήταν το χάνι των Χαρτοπεχτών, το χάνι του Πάντζαρου και το Μεγάλο Χάνι. Σε αυτά διανυχτέρευαν οι επισκέπτες της Λευκωσίας που έρχονταν στην πρωτεύουσα για διάφορες εργασίες. Μέσα στα χάνια βρίσκονταν εγκατεστημένοι διάφοροι επαγγελματίες που ο ταξιδιώτης εκείνης της εποχής είχε ανάγκη τις υπηρεσίες τους, όπως πεταλωτές και στρατουράδες. Σύμφωνα με περιηγητές του 18ου και 19ου αιώνα, οι τεχνίτες αυτοί νίκιαζαν τον χώρο που χρησιμοποιούσαν από το Χανιτζί και με αυτόν τον τρόπο είχαν εξασφαλισμένη πελατεία. Αργότερα έκαναν την εμφάνισή τους ξενοδοχεία όπως ο Όλυμπος και το Μέγα Εθνικών, τα οποία σήμερα βρίσκονται ερυπωμένα στη νεκρή ζώνη. Σε αυτό το δρόμο, στον οποίο βασίλευε ο θεός του εμπορίου Ερμής, έμελε να γίνουν οι πιο σκληρές συγκρούσεις. Κατά τη διάρκεια του αγώνα της ΕΟΚΑ, οι Άγγλοι τον ονόμασαν Μήλη του Θανάτου, λόγω των συχνών εκτελέσεων Άγγλων στρατιωτικών αλλά και συνεργατών τους. Τον Απρίλιο του 1956, μετά από συμπλοκή, χάνει τη ζωή του ένας Τούρκος αστυνομικός και ο τουρκικός όχλος, κάτω από την προστασία των Άγγλων στρατιωτών, λαιλάτισε και πυρπόλησε δεκάδες ελληνικά σπίτια, καταστήματα και εκκλησίες. Ξημερώματα της 30ης Μαΐου, οι Άγγλοι τοποθετούσαν τα πρώτα σειρματοπλέγματα που ξεκινούσαν από την οδό Πάφου και κατέληγαν μέχρι τον Άγιο Κασιανό. Αυτή η πρώτη διαχωριστική γραμμή, η οποία περνούσε από την οδό Λίδρα στο ύψος της οδού Ερμού, έμεινε γνωστή ως γραμμή Mason-Dixon, ονομασία που δόθηκε στην επίσης διαχωριστική γραμμή που είχε δημιουργηθεί παλαιότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για την αποφυγή συγκρούσεων μεταξύ Βορείων και Νοτίων. Ο διαχωρισμός της Λευκωσίας στα δύο ήταν το αποτέλεσμα έντονων παρασκηνιακών προσπαθειών της Βρετανίας και της αποικιακής κυβέρνησης της Κύπρου με σκοπό την αντίδραση των Τουρκοκυπρίων στις προσπάθειες των Ελληνοκυπρίων για αυτοδιάθεση. Μετά τις συμφωνίες Ζυρίχης Λονδίνου και την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της Κύπρου, τα σειρματοπλέγματα μετακινήθηκαν για να ξανατοποθετηθούν τρία χρόνια αργότερα. Το Δεκέμβριο του 1963, με αφορμή ένα ασήμαντο γεγονός, ξέσπασαν και πάλι συγκρούσεις μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, με αποτέλεσμα το διαμερισμό της Λευκωσίας και τη δημιουργία της πράσινης γραμμής, η οποία πήρε το όνομά της από το χρώμα που χρησιμοποίησε ο στρατηγός Πίτερ Γιάνγκ για να διαχωρίσει την πόλη στο χάρτη. Με την εισβολή της Τουρκίας το 1974, ο διαχωρισμός επεκτάθηκε και μοίρασε ολόκληρη την Κύπρο. Για το άνοιγμα της οδού Λίδρας έγιναν επανειλημμένες προσπάθειες, οι οποίες όμως προσέγκρουαν στην απροθυμία του στρατού κατοχής να επιτρέψει την αποναρκοθέτηση και να απομακρυνθεί σε απόσταση ασφαλείας από την περιοχή. Σε μια κίνηση εντυπωσιασμού, οι αρχές του ψευδοκράτους άρχισαν εργασίες κατασκευής μεταλλικής γέφυρας, την οποία θα χρησιμοποιούσαν οι πολίτες για τη διέλευσή τους. Στην ουσία όμως, τη γέφυρα θα χρησιμοποιούσε ο στρατός κατοχής για τις μετακινήσεις του εντός της νεκρής ζώνης. Μετά από έντονες παραστάσεις της κυπριακής κυβέρνησης προς τα Ηνωμένα Έθνη, το κατοχικό καθεστώς αναγκάστηκε να την κατεδαφίσει.
Η οδός Λίδρας, μετά από 44 χρόνια, ανοίγει για δεύτερη φορά, προσθέτοντας ακόμα μια δίωδο από και προς τα κατεχόμενα. Το άνοιγμά της στις 3 Απριλίου του 2008 αποτελεί ένα ιστορικό γεγονός. Αλλά ακόμα πιο ουσιαστικό θα ήταν να γκρεμιστεί το νοητό τείχος της κατοχής, ώστε ελεύθεροι πολίτες, Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, να μπορούν να διακινούνται στους τόπους των παιδικών τους αναμνήσεων.